Δεν θα πιστέψω ούτε εγώ ότι κάνω αυτό το intro, αλλά καλημέρα, καλημέρα! Τι μου κάνεις, είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά! Καλά είσαι. Σήμερα είπα να επιστρέψω έτσι λίγο στα παλιά, γιατί θα κάνουμε ένα βίντεο το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω, απλά στο κανάλι μου. Απλά να κάτσω, να συζητήσουμε 5 πράγματα που θέλω να συζητήσω, να σας κάνω ένα μικρό τέλος πάντων σχετικά life update. Απλά να κάτσουμε να τα πούμε χωρίς ιδιαίτερο μοντάζ, σαν κουμπάρα προς κουμπάρα. Εγώ κι εσύ, το κατάλαβες, κουμπάρα προς κουμπάρα, εδώ στο μαγαζί. Λοιπόν, έχω νέα σχετικά με το μαγαζί. Ξέρετε ότι η Noble Senses είναι ανοιχτή περίπου 2,5 χρόνια, σαν e-shop δηλαδή. Δηλαδή παραγγέλνεις και σου έρχεται η παραγγελία σου. Λοιπόν, θέλω κάπου εδώ να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη σας τη στήριξη, γιατί η Noble Senses δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα και αυτό που θα είναι σε λίγες μέρες, αν δεν ήταν η δική σας η στήριξη. Και η αλήθεια είναι αυτή, πραγματικά η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η δική μου δουλειά και όλα αυτά που έχω δουλέψει εγώ και έχω κάνει τα κεριά σου με τα σχέδια κτλ. Είναι η δική σας στήριξη πίσω από αυτό. Γιατί κάθε φορά που βγάζω μια καινούργια συλλογή, κάθε φορά βλέπω ότι αγοράζετε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Το οποίο σημαίνει ότι επανέρχεστε, το οποίο σημαίνει ότι πραγματικά στηρίζετε την κάθε μου κίνηση και το εκτιμώ αφάνταστα αυτό το πράγμα. Πραγματικά είστε από τους ανθρώπους. Και θεωρώ είμαστε από τα λίγα προφίλ γενικά εδώ στο YouTube και αν θες Instagram, αν θες TikTok, μπλα 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 μπλα, που κάθε μου κίνηση, ό,τι μου κατέβει εμένα στο κεφάλι να κάνω, εσείς λέτε «Γεϊ, μπράβο Μαριάννα, κάντε όσο τρελό και να είναι». Ναι, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταφέρει αυτό, όμως το έχουμε καταφέρει και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και το νιώθω πραγματικά αυτό μέσα από την καρδιά μου. Νιώθω ότι έτσι και αύριο έρθω και σας πω «Παιδιά, θέλω να κάνω, ξέρω, ένα μαγαζί, τι μαγαζί να πω, μια καφετέρια, θα με στηρίξετε όσο δεν πάει, θα έρχεστε στην καφετέρια και θα αγοράζετε αυτό τον καφέ. Θέλω να γίνω αστροναύτης». Θα μου πείτε μπράβο Μαριάννα, θα σε βλέπουμε στο διάστημα που είσαι. Δεν ξέρω, πραγματικά το νιώθω πάρα πολύ έντονα μέσα με αυτό και σας ευχαριστώ αφάνταστα. Γενικά δεν είχα πάρα πολλά άτομα στη ζωή μου που με στηρίζανε στην κάθε μου κίνηση. Τα τελευταία έτσι 4-5 χρόνια το νιώθω όμως πάρα πολύ έντονα αυτό. Και νιώθω ότι είναι και ο κύκλος σου που σε περιβάλλει. Δηλαδή, αν εξακολουθείς και είσαι μαζί με άτομα και κάνεις παρέα με άτομα τα οποία δεν σε στηρίζουν και σου λένε κάθε φορά όχι εκεί δεν θα τα καταφέρεις, όχι εκεί δεν μπορείς, όχι μέχρι εκεί πας, ξέρω εγώ κτλ. Πραγματικά μέχρι εκεί θα φτάσεις και δεν θα πας ποτέ παραπάνω. Όταν όμως ξεκινάς και φτιάχνεις ένα κύκλο ανθρώπων γύρω σου που σου λένε ότι Μαριάννα μου, αν το σκεφτείς και το θέλεις, όντως εγώ θα είμαι εδώ να σε στηρίξω. Έτσι λοιπόν, ακριβώς νιώθω και εσείς ότι κάνετε αυτό το πράγμα στην Noble Senses και γενικά στη ζωή μου ολόκληρη. Και είμαι στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι πλέον η Noble Senses ανοίγει κανονικά σαν κατάστημα. Θα είμαστε εδώ που βλέπετε. Δεν θα είναι δηλαδή σε ξεχωριστό χώρο, δεν θα πάτε σε ένα κατάστημα το οποίο δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας. Και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σαν κόνσεπτ. Θέλω όποιο έρθει εδώ στο μαγαζί να έρθει και να πει «Α, το έχω δει σε βίντεο αυτό το σημείο» ή «Α, είναι καλύτερα ξέρω από ό,τι το βλέπω στο βίντεο» ή «Α, είναι χειρότερα στην πραγματικότητα από ό,τι τα βλέπω στα βίντεο». Δεν ξέρω. Θέλω πάρα πολύ να έρχεται ο πελάτης σε αυτόν εδώ τον χώρο που με τόσο κόπο και κάθε ένα βίντεο που έχουμε κάνει studio update, μαγαζί update και κάθε ένα βίντεο να βλέπει και να λέει «Το είχα δει αυτό το βίντεο που έκανε έτσι τον τοίχο. Το είχα δει αυτό το βίντεο που έβαλε, ξέρω εγώ, που έφτιαξε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τον τοίχο μαζί με τον άντρα της». Θέλω να έρχεται ο άλλος και να το νιώθει ότι έχει έρθει στην Noble Senses της Μαριάννας. Να στο θέσω έτσι απλά. Και αυτή είναι η πολύ σύντομη απάντηση στην ερώτηση για ποιο λόγο δεν ανοίγεις καπαλού τελείως διαφορετικά τους πάντων μαγαζί κτλ. Που όντως θα είναι πολύ πιο ωραίο. Μακάρι Παναγία μου επίσης. Σε 1-2 χρόνια να έχουμε βγάλει λεφτά να ανοίξουμε και αλλού μαγαζί. Να μην είμαστε δηλαδή μόνο εδώ. Τώρα, είμαι στην πάρα πολύ χαρούμενη θέση να σας ανακοινώσω ότι από 2 Σεπτεμβρίου 2024 η Noble Senses ανοίγει μόνιμα σαν μαγαζί. Θα είμαστε ανοιχτά Δευτέρα, Παρασκευή, 10 το πρωί με 6 ώρα το απόγευμα. Στη Μαραθώνος 22 στον Ταύρο είναι η διεύθυνση και είμαστε ακριβώς δίπλα από το σταθμό του τρένου. Οπότε, όποιο χρησιμοποιεί τα μέσα, είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθει. Παίρνει το τρένο, κατεβαίνει στο σταθμό Ταύρος και είμαστε ακριβώς δίπλα. Είμαστε ένα στερό δίπλα το τρένο, ευτυχώς. Μέσα θέλω να κλάψω, αλήθεια. Και είμαι και μόνη μου σήμερα στο μαγαζί, γιατί είναι η εβδομάδα με το 15 Αύγουστο, οπότε έχουν πάρει άδεια οι κοπέλες. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί δεν είναι απλά ότι το νιώθω σαν παιδί μου. Όχι απλά το μαγαζί, ούτε την Noble Senses, τα Noble Senses, ούτε αυτά εκεί πέρα τα κεριά, σαν τα κεριά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να στο θέσω. Είναι και ο ίδιος ο χώρος που έχει πολύ μεγάλη συστηματική αξία για μένα. Γιατί είναι ένας χώρος που φτιάξαμε εμείς. Εσείς βλέπατε τα βίντεο μου για να μπορώ να αγοράζω υλικά για να φτιάξω το στούντιο εδώ. Το οποίο ξεκίνησε σαν στούντιο για podcast, αλλά πολύ καλά πήγε αυτό όπως βλέπετε. Και για να απαντήσω και σε αυτή την ερώτηση, γιατί μου το ρωτάτε, γιατί σταματήσαν τα podcast. Γιατί παιδιά δεν χωρούσαμε άλλο. Αυτός ο χώρος έπρεπε αποκλειστικά λοιπόν να είναι μαγαζί μόνο για κεριά, γιατί
δεν είχα άλλο χώρο. Δεν χωρούσα λοιπόν να γυρίζω και τα βίντεο και να κάνω και τα κεριά. Γιατί με βοηθήσατε να φτάσουμε την Double Senses εδώ που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να περιγράψω με άλλο τρόπο αλήθεια τη χαρά μου. Νομίζω με βλέπετε. Θα είναι λοιπόν εδώ καθημερινά 8 ώρες κάπως να σας εξυπηρετεί. Αν θέλετε να μυρίσετε από κοντά τα κεριά, να τα δείτε από κοντά, δεν ξέρω, να αγοράσετε, να πάρετε δώρα, να χαζέψετε οτιδήποτε. Εγώ δεν θα είμαι κάθε μέρα και κάθε ώρα στο μαγαζί. Θα είμαι κάποιες ώρες της ημέρας πάντως. Δεν είναι όμως στάνταρ ποιες ώρες θα είμαι εδώ, γιατί και αυτό ξέρω θα μου το ρωτήσετε. Έχω πάρα πολύ άγχος, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς να περιμένω 2 Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω πραγματικά πόσος κόσμος θα έρθει. Θυμάμαι όταν είχαμε κάνει το άνοιγμα του μαγαζιού για μία μέρα που το είχαμε κάνει, τέλος πάντων, σαν τα γενέθλια του Double Senses που ήταν για 2 χρόνια. Είχε γίνει ένας πανικός, πραγματικά είχε γίνει χαμός. Ήμασταν ανοιχτά μόνο 4 ώρες και είχαμε και εκπτώσεις και είχε γίνει. Δεν το περίμενα. Αν βρω κλιπάκι, θα βάλω το κλιπάκι που είχα βάλει τα κλάματα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα είμαι και 2 Σεπτέμβρη. Πολλά δάκρυα χαράς. Πολύ συγκίνηση γενικά. Μόνο δάκρυα χαράς εννοείται. Έχω περάσει και τα άγχη μου εδώ πέρα. Λογικό είναι αυτό. Και τα νεύρα μου που κάποιο project δεν μου βγαίνει, που κάποιο κέρδο δεν μου βγαίνει. Αλλά είναι το μαγαζάκι μου. Είναι η Noble Senses μας. Είναι αυτό το έργο το οποίο έχετε στηρίξει όλοι. Ακόμα και like να κάνεις αυτό το βίντεο σημαίνει ότι στηρίζεις την Noble Senses, ας πούμε. Για να στηρίξεις μια εταιρεία δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις μια αγορά αντί και καλά. Ακόμα και ένα like σε κάποιο TikTok που φτιάχνω κεριά, για μένα είναι υποστήριξη. Και στήριξε αυτό που το οποίο κάνω με πάρα πάρα πολύ αγάπη, βλέπετε εδώ και χρόνια. Λοιπόν, ο λόγος που το ανοίγω κιόλας και σαν μαγαζί πέρα από e-shop είναι επειδή ξέρω πόσος κόσμος θέλει απλά να έρθει να μυρίσει κάτι από κοντά, απλά να έρθει να δει κάτι από κοντά. Αλλιώς είναι το κύριο να το βλέπεις σε μια φωτογραφία, σε ένα site. Και αλλιώς είναι να το παίρνεις στα χέρια σου, να το πιάνεις, να το μυρίζεις, να λες. Α, ωραία μυρίζει αυτό, ξέρω εγώ. Ή μυρίζει άσχημα, δεν θα το πάρω. Είναι ένα step παραπέρα. Ένα δύσκολο step παραπέρα. Ξέρετε πόσο συγκροτημένα κάνω τα επόμενα μου βήματα στο κάθε μου νέο εγχείρημα. Ξέρετε ότι πάντα θέλω να κάνω safe steps. Και αυτή είμαι εγώ. Είμαι η Μαριάννα που θέλω να είμαι safe πάντοτε. Οπότε αυτό είναι το επόμενο μου step. Ελπίζω πραγματικά σε 5 χρόνια να ξαναδώ αυτό το βίντεο. Και να κλαίω από χαρά επειδή θα έχω καταφέρει να ανοίξω περισσότερα καταστήματα πέρα από αυτό εδώ πέρα το μικρούλι που βλέπετε. Και μιας και λέω μικρούλι, είναι. Όντως μικρούλι, είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Δεν έχει άλλο. Το πατάρι εκεί πέρα πάνω το έχουμε κάνει αποθήκη. Εδώ έχουμε μια απλή συρταριέρα. Εκεί πέρα είναι η κουζινούλα μας. Εδώ έχω μεταφέρει το γραφείο και έχω βάλει ταμιακές, πώς, υπολογιστές κτλ. Και είναι αυτό. Είναι αυτό. Αυτό. Αλλά είναι το μαγαζάκι μου, το οποίο 2 Σεπτέμβρη λοιπόν ανοίγει. Θα σας περιμένω ακόμα και για μια φωτογραφία να βγάλουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό να έρθετε και να αγοράσετε κάτι, πραγματικά. Όποιος θα είναι στην Αθήνα και έχει όρεξη και διάθεση και χρόνο, να περάσει να πει ένα γεια, ρε παιδί μου, απλά τίποτα άλλο. Και χαίρομαι που θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορείτε πλέον να έρχεστε σε αυτό το χώρο που είμαι τόσο δεμένη, το νιώθω σαν σπίτι μου. Κυριολεκτικά, δηλαδή θα είναι. Λες και έρχεστε σπίτι μου. Όταν είχα ανοίξει το μαγαζί για εκείνο το 4ωρο που κλείναμε τα 2 χρόνια, ένιωθα τόσο περίεργα που τόσος κόσμος είχε έρθει και πατούσε σε αυτόν εδώ πέρα το μικρό μια σταλίτσα χώρο, γιατί αυτός ο χώρος είναι το δικό μου safe place, τέλος πάντων. Είναι το μέρος που έχω κάνει πάρα πολλά όνειρα εδώ. Έχω κάνει πάρα πολλές ώρες δουλειά εδώ. Και από 2 Σεπτέμβρη μπορεί και να γίνει ένας χώρος και ένα βήμα για ένα νέο ξεκίνημα. Είναι από χαρά, σας το ρωτήσω με μάτι Παναγία. Δεν το κλείνω. Γιατί κλαίω, δεν το κλείνω το μαγαζί. Πραγματικά και ολοκληρωτικά το ανοίγω. Αυτά. Σας αγαπώ. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για το πόσο στη ζωή σας, πόσο στην καρδιά σας με έχετε βάλει. Δεν το περίμενα με καμία Παναγία. Με καμία Παναγία όταν έκανα το πρώτο μου βίντεο ότι θα υπάρξει βίντεο στο κανάλι μου όπου ανοίγω το μαγαζί μου. Και ποιος ξέρει, σε λίγα χρόνια μπορεί να υπάρξει βίντεο στο κανάλι μου που ανοίγω ένα άλλο μαγαζί, λίγο πιο μεγάλο, που θα έχει προσωπικά αφοσιωμένο ολόκληρο το χώρο μόνο και μόνο για να έρχεστε να βλέπετε τα κεριά και να τα αγοράζετε. Μακάρι, είναι το αμέσως επόμενό μου όνειρο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή με πολλή δουλειά και πάρα πολύ αγάπη από εσάς θα καταφέρουμε να κάνουμε. Σας φιλώ. Δεν θα πω κάτι άλλο. Απλά θα αφήσω εκεί αυτό το βίντεο. Σας είπα, θα είναι ένα περίεργο βίντεο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.